Σε τροχιά επιτάχυνσης του σχεδιασμού για τη ΔΕΘΗΣ έρχεται η Νέα Δημοκρατία, οριστικοποιώντας το σχέδιο που θα παρουσιάσει ο Πρόεδρός της και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας στην ελληνική κοινωνία τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων, Θοδωρής Τζαρούχης, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι στην τελευταία παρουσία του ως Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, καθώς πεποίθηση όλων στην Πειραιώς είναι πως στη ΔΕΘ του 2019 θα βρεθεί ως Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης δεν αναμένεται να κινηθεί σε λογική αποδόμηση της κυβέρνησης, αλλά να εστιάσει στην επόμενη μέρα. Σύμφωνα λοιπόν με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνει ο κ. Τζαρούχης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιμείνει στις κοστολογημένες εξαγγελίες του για μείωση φόρων, καθώς και στην ανάγκη να προωθηθεί ταχύτατα ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων, η γαλάζια ετοιμότητα είναι πλήρης, όχι μόνο προγραμματικά αλλά και οργανωτικά. Ο κ. Τζαρούχης, κληθείς να σχολιάσει την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι ακολούθησε την τακτική των υποσχέσεων, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο Αλέξης Τσίπρας έπαιξε στο δικό του γήπεδο, αυτό της υποσχεσιολογίας. Είναι το γήπεδο του, να το πω έτσι απλά, που παίζει άνετα μπάλα ο κ. Τσίπρας, διότι αυτό έχει κάνει και το 2014. Είχε υποσχεθεί 12,5 δις μέτρα παροχές για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Όταν είπε τόσα πολλά ψέματα το 2014, που ήταν βέβαιο ότι θα ερχόταν στην εξουσία, ήταν προδιαγεγραμμένη η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τότε, δεν θα πει σήμερα περισσότερα ψέματα για να διατηρηθεί όσο μπορεί περισσότερο στην εξουσία? Η Νέα Δημοκρατία είναι καθόλου έτοιμη όσον αφορά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει μία πληθώρα σελιχών όπου έχουν λάβει, όχι τη διαβεβαίωση ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο, αλλά έχουν λάβει το OK από το κόμμα κεντρικά ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τον αγώνα τους, να προετοιμαστούν και όταν έρθει η ώρα θα επιλεγούν τα κατάλληλα πρόσωπα που θα σελιχώσουν τα ψηφοδέλτια. Θα ήταν λάθος της Νέας Δημοκρατίας και του κάθε κόμματος αν ένα χρόνο πριν ή 6 μήνες πριν πει σε 5 άτομα, σε 7 άτομα, εσείς θα είσαι στο ψηφοδέλτιο και τα υπόλοιπα στελέχη να αδρανοποιηθούν και να καθίσουν στον καναπέ, που θα λέγαμε. Άρα συνεπώς είναι μια τακτική την οποία την ακολουθούν πάντα τα κόμματα και πάντα τα ψηφοδέλτια. Όχι μόνο καταρτίζονται, ανακοινώνονται τις τελευταίες 20 μέρες. Την τελευταία μέρα που δίνει το δικαίωμα στο πρωτοδικείο να καταθέσουν τις υποψηφιότητες και να οριστικοποιηθούν οι συνδυασμοί. Άρα λοιπόν, ως κόμμα είμαστε σε όλα έτοιμα. Εμείς περιμένουμε ανά πάση στιγμή τις εκλογές. Ήδη από πέρσι, εδώ και ένα χρόνο, ο πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει το κόμμα, έχει θέσει το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα. Συνεπώς είμαστε καθόλου έτοιμοι και περιμένουμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Τι να περιμένουμε επίσημα στην δική του ομιλία, αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Ο κύριος Μητσοτάκης έχει, θα το πω έτσι απλά, έχει τσακωθεί με το λαϊκισμό. Είναι από τους λίγους πολιτικούς, ίσως ο μόνος, και αυτό μας κάνει και εμάς και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και πολλούς άλλους φίλους που να ασχολούμαστε συνέχεια με την πολιτική και κυρίως με την Νέα Δημοκρατία, το ότι δεν μπαίνει στη σειρήνα του λαϊκισμού να ως αντιπολίτευση να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Είπατε κι εσείς ότι μια δημοσκόπηση, βέβαια αυτό είναι ένα εργαλείο στιγμής, είναι μια φωτογραφία θα λέγαμε της στιγμής της κοινή γνώμη ότι τι πιστεύει ότι θα γίνουν στις εκλογές. Εμείς αυτό δεν το εκλαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, γιατί οι δημοσκοπήσεις παίζουν και το ρόλο τους και ενδεχομένως η κοινή γνώμη να αποφασίζει πολύ πιο εύκολα ή διαφορετικά στις δημοσκοπήσεις από ότι την ώρα της κάλπης με το ψηφοδέλτιο. Ο κ. Μητσοτάκης, για ένα πράγμα θα είστε σίγουροι ότι θα ξεδιπλώσει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σίγουρα, κατά πάσα με πιθανότητα πάνω από 90%, δεν θα υπάρχει άλλη φορά που να επισκεφθεί την έκθεση της Θεσσαλονίκης ως αντιπολίτευση, γιατί θεωρούμε ότι του χρόνου το Σεπτέμβριο θα είναι πρωθυπουργός και εκεί θα, από σήμερα, από την Κυριακή που και το Σάββατο που θα έχει την ομιλία στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, θα ξεδιπλώσει με ακρίβεια και με λεπτομέρεια όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα που προτίθεται να υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία.